Κατερίνα, θα γίνει... κάνω ερώτηση. Πάμε. 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 Πες μας τι είναι εκείνο το βράδυ. Θα μιλάω λίγο ανάξι να συμπροπιστέμε, γιατί δεν θέλω να πηγαίνει το δίκτυο. Εκείνο το βράδυ καθόταν με 4 άτομα σε ένα τραπέζι. Πέρασε ένας κύριος από την τραπέζα που έφερε, ήταν μαζί με τον γιο του, με την οικογένειά του. Εγώ αυτό που άκουσα ήταν από διάρκεια, ζητάνε συγγνώμη που τον κάψανε. Και απλά ένας νεαρός τους είπε ότι κάτι από όξι, δεν ξέρω τι, και βγήκαν έξω και ό,τι έγινε έγινε έξω από κάτω, δεν έγινε μέσα στο κρεμάτι. Αυτό που θυμάμαι καλά και άκουσα καλά ήταν ότι του είπανε 3-4 φορές, φίλε συγγνώμη, δεν έγινε τίποτα. Σου είπαμε συγγνώμη γιατί επιμένεις. Αυτό. Δεν έχουν τίποτα. Έχει συγκλονιστεί. Βέβαια, γιατί όταν κάποιος σου ζητάει συγγνώμη, γιατί συνεχίζει. Όταν κάποιος παραδέχεται το λάθος, δηλαδή θα μπορούσε να έχει σταματήσει όλο αυτό που έγινε εκεί. Και υπάρχουν και βέβαια συγγνώμη που βέβαια. Είμαστε κατά της βίας. Εννοείται που είπαμε για αυτόν τον άνθρωπο, για ό,τι είπατε. Δεν ξέρω κανένα ούτε αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ μετά είδα στις ειδήσεις τα υπόλοιπα, γιατί εγώ ήμουν μέσα, δεν βγήκα καθόλου έξω. Απλά πιστεύω ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Στη χώρα μας ζούμε σε μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι διέπεται από τη δημοκρατία, γιατί είμαστε κατά της βίας. Αυτό που θυμάμαι το ξαναλέω είναι ότι 2-3 φορές το είπαν τα παιδιά αυτά, δεν γνωρίζω κανένα εγώ, ούτε τον Ελληνικό Καναδό που λένε ούτε τα παιδιά. Φίλε, εντάξει, τον κάψανε με ένα τσιγάρο κατά λάθος, 3 φορές το είπαν συγγνώμη και του προκαλέσανε. Okay.